κοριτσιά σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε και παρεούλα εδώ πέρα τον μπαμπάκο, ο οποίος κοιμάται στο ριλάξ του. Αν ακούτε ένα περίεργο θόρυβο είναι επειδή δονείται το ριλάξ για να τον χαλαρώνει. Τον έχω λίγο δίπλα μου γιατί είναι λίγο ανησυχούλη σήμερα και ήταν η μοναδική μέρα σήμερα που μπορώ να γυρίσω το βίντεο της Κυριακής, οπότε τον έχω παρεούλα μου. Στο σημερινό βίντεο, το οποίο ελπίζω να μην βγει μεγάλο, δεν θέλω να είναι λίγα λεπτά έτσι ώστε να το δείτε όσο πιο πολλές μπορείτε, γιατί θέλω να σας πω τη γνώμη, όχι τη γνώμη μου, να σας πω την εμπειρία μου, να το πω έτσι, αν και δεν έχω εμπειρία, πάνω στο θυλασμό. Στο τελευταίο μου βίντεο θα είδατε ένα πλάνο που ήταν ένα vlog, που έδειχνα εμένα με τον μπέμπι στον καναπέ να τον ταΐζω με μπουκάλι. Και από την ώρα που ανέβηκε το βίντεο, ανέβηκε 12 η ώρα, μέχρι τις 3 εγώ που γύρισα στο σπίτι, γιατί είχαμε βγει την πρώτη μας βόλτα εκείνη την Κυριακή, έγινε ένας χαμός. Είχα πάρα πολλά, είχα εκατοντάδες μηνύματα, τα οποία όλα έγραφαν την ίδια ερώτηση. Μαρινέλη, γιατί δεν θυλάζεις? Οπότε ήθελα λίγο να σας πω για ποιον λόγο εγώ δεν θυλάζω, δεν προσπάθησα ούτε καν, ούτε ένα λεπτό, ούτε μια στιγμή να θυλάσω το μωρό για λόγους υγείας δυστυχώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να κάνω τέτοιο βίντεο, δεν το είχα κάνει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, αν σας δείξω το ημερολόγιο μου και δείτε τα βίντεο που έχω για να κάνω στο μέλλον, ούτε καν υπάρχει βίντεο θυλασμού. Το μήνυμα που με έκανε να θέλω να κάνω αυτό το βίντεο είναι μια κοπέλα η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε: αν είναι δυνατόν, έχετε βρει όλες εύκολη λύση την φόρμουλα και πλασάρετε στα παιδιά σας όλες φόρμουλα. Και αντί να δώσετε στα παιδιά σας το μητρικό γάλα που είναι το καλύτερο, δίνετε τη φόρμουλα. Λοιπόν, να σας πω λίγο την γνώμη μου πάνω στο θυλασμό. Αρχικά είμαι πάρα πολύ υπέρ του θυλασμού, όντως είναι κάτι πολύ καλό για το παιδί. Το έχουν πει οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ, ούτε μου το έχει πει η θεία μου από το χωριό και έρχομαι να σας το πω. Και όντως, ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε. Είμαστε και ένα ποσοστό γυναικών, όπου κάποιο ποσοστό δεν θέλει να θυλάσει από επιλογή. Κάποιο ποσοστό δεν κατάφερε να θυλάσει. Κάποιες καταφέρανε μόνο πολύ λίγες ημέρες. Κάποιες τα βρήκαν σκούρα από την πρώτη στιγμή, οπότε είπανε άστο, δεν είναι για εμένα. Και υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που εκεί ανήκω εγώ, ότι για λόγους υγείας δεν μπορείς να θυλάσεις. Και εκεί ανήκω εγώ δυστυχώς. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που ήθελα να προσπαθήσω το θυλασμό. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερα, δεν ξέρω αν θα μου βγαίνει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε το παιδί να θυλάσει. Αλλά το είχα στο μυαλό μου ότι οκ, θα δούμε πώς θα πάει, θα προσπαθήσω. Και βλέπουμε. Έλα όμως που όταν έμεινα έγκυος και πήγα στην αιματολόγο μου, γιατί σας έχω πει ότι έχω ένα θέμα με τα αιμοπετάλια, ότι ο οργανισμός μου παράγει πάρα πολλά αιμοπετάλια και για να τα φέρνω σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, ούτε καν φτάνω στα φυσιολογικά επίπεδα, είμαι λίγο παραπάνω, παίρνω φαρμακευτική αγωγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μου είπε η αιματολόγος μου, τα πήγα να μου πει ότι η Μαρινέλη, τρόπο μήνες έγκυος, πρέπει να κάνεις αυτή την ένεση κάθε πρωί για να είναι ok το μωράκι, να ρυθμίζει τα αιμοπετάλια σου και να είναι όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά. Και απλά να σε ενημερώσω, μου λέει, λογικά αυτό το γνωρίζεις, γιατί αυτή την αιματολόγο την έχω τα τελευταία 3 χρόνια, πιο πριν είχα κάποιον άλλο αιματολόγο. Μου λέει, θα γνωρίζεις ότι δεν επιτρέπεται ο θυλασμός στο δικό σου, με το πρόβλημα υγείας που έχεις. Δεν είχα ιδέα, να σας πω την αλήθεια. Ήξερα, όταν είχα ξεκινήσει να κάνω τις διαδικασίες, να κάνω μια επέμβαση που έπρεπε να κάνω για να δω τι γίνεται με αυτά τα αιμοπετάλια και γιατί έχω τόσα πολλά και γιατί ο οργανισμός μου παράγει τόσα πολλά, μου είχαν πει ότι μπορεί να δυσκολευτώ να πιάσω παιδί, ότι μπορεί να δυσκολευτώ να το κρατήσω το παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μου είχαν πει ότι ο θυλασμός είναι καλός αγωγός, θα το πω έτσι, με τα αιμοπετάλια και όταν θυλάζεις τα αυξάνει πάρα πολύ. Οπότε μου το είπε, η αλήθεια είναι ότι στενοχωρήθηκα. Βέβαια μου είπε, κοίταξε να δεις, μία υγιής μανούλα ισούται με ένα υγιές παιδάκι. Και θέλω να σου πω, μου λέει ότι δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, υπάρχουν φόρμουλες που πλέον μπορούν τα παιδάκια να μεγαλώσουν πάρα πολύ ωραία και σωστά. Το θέμα είναι να είσαι και εσύ καλά για να είναι και το μωράκι σου καλά, και με αυτές τις λέξεις της με έκανε να πω ότι ναι, έχει δίκιο, σημασία έχει να είμαι και εγώ καλά για να μπορέσω να φροντίσω και το μωράκι να μεγαλώσει και να έχει και τη μαμά του μαζί του. Θα μου πείτε τώρα, γιατί είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα? Θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ, γιατί ούτε γιατρός είμαι, σας λέω ότι έχω καταλάβει τι μου έχει πει εμένα η αιματολόγος μου. Τα αιμοπετάλια στην ουσία τι κάνουν? Ρυθμίζουν την πυκτικότητα του αίματος. Όσο πιο πολλά αιμοπετάλια έχεις, τόσο πιο πολύ πυκτό είναι το αίμα σου. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει το εξής, να πάει σε κάποιο σημείο, σε κάποια αρτηρία, να φράξουν αυτά τα αιμοπετάλια όλα μαζί και μπουμ, να σκάσεις, να το πω και έτσι. Θέλω να το λέω λίγο
θα το βλέπω λίγο με την αστεία την πλευρά, γιατί δεν θέλω να το σκέφτομαι πάρα πολύ στα σοβαρά, γιατί αυτό που έχω είναι κάτι το οποίο όσο παίρνεις το χάπι σου είσαι μια χαρά, όσο δεν παίρνεις το χάπι σου δεν είσαι μια χαρά. Και επειδή ούτε το χάπι ούτε η ένεση θα με κάλυπταν σε περίοδο θυλασμού, δυστυχώς δεν γινόταν να θυλάσω για να είμαι κι εγώ ζωντανή και να μπορέσω να δω τον παιδάκι μου να μεγαλώνει. Βέβαια, ταλαιπωρούμε με τα αιμοπετάλια, γιατί παρόλο που δεν θύλασα, ο οργανισμός μου έπαθε κάτι με το που γέννησα και τα αιμοπετάλια μου φτάσαν στο Θεό. Και όταν το είπα στην αιματολόγο μου είπε, φαντάσου να θύλαζες τι θα γινόταν. Και τώρα προσπαθούμε να τα ρυθμίσουμε. Τώρα έχω φτάσει στην άλλη πλευρά, έχουν πέσει πάρα πολύ. Γίνεται ένας χαμός, γενικότερα το ψάχνω τώρα. Τέλος παντών θα το αφήσω αυτό εδώ, αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να θυλάσω, είναι θέμα υγείας και καλό είναι για εμένα, βρε παιδιά, αυτή η ερώτηση, το θυλάζεις, δεν θυλάζεις, να μην γίνεται. Είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Εμένα, ειλικρινά, δεν με αγγίξε καθόλου, ούτε με στενοχώρησε καθόλου, ούτε το πολύ καυστικό, θα το πω, σχόλιο της κοπέλας, ούτε οι ερωτήσεις των υπολείπων κοριτσιών, Μαρινέλη, γιατί δεν θυλάζεις. Γιατί το έχω αποδεκτεί ότι δεν μπορώ να θυλάσω και άποψή μου και επιλογή μου να ήταν, δεν θα με πείραζε καθόλου ειλικρινά όταν είμαι της άποψης ότι κάθε μανούλα, κάθε γυναίκα, ο κάθε άνθρωπος ξέρει τι είναι καλό για τον εαυτό του, ξέρει τι είναι καλό για το παιδί του, οπότε πράττει αναλόγως. Για μένα είναι δική μου αυτή η γνώμη. Δεν είμαι εδώ να κατηγορήσω ούτε τη μία πλευρά. Μην νομίζετε ότι επειδή εγώ δεν θύλασα ήρθα εδώ να σας πω ότι εσείς που θυλάζετε είσαστε έτσι και έτσι, ούτε καν. Δεν ήθελα να κατηγορήσω καμία πλευρά, απλά ήθελα να σας πω, να μοιραστώ κάποιες εμπειρίες άλλων κοριτσιών που μου στείλανε κάτι μηνύματα και έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα ότι υπάρχουν κοπέλες που ζουν τέτοια πράγματα. Για να δείτε λίγο ότι αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ περίεργη και καλό είναι να μην γίνεται, γιατί μπορεί να πληγώσει πάρα πολλές γυναίκες. Θα ξεκινήσω με μια κοπέλα η οποία μου είπε το εξής. Μαρινέλη, δεν θυλάζω, προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Και λέω στους συγγενείς και στους φίλους ψέματα ότι θυλάζω για να μην έχω αυτά τα περίεργα βλέμματα και αυτές τις περίεργες και αυτά τα περίεργα σχόλια. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν δυστυχώς όταν πεις στον άλλο ότι δεν θα θυλάζω ή δεν θυλάζω, υπάρχουν αυτά τα περίεργα βλέμματα και σχόλια. Και σας το λέω γιατί τα είδα κι εγώ αυτούς τους μήνες. Δεν θα ξεχάσω το πιο άσχημο βλέμμα που δέχτηκα. Είχα πάει σε ένα κατάστημα που πουλάει βρεφικά είδη να πάρω μια ζώνη εγκυμοσύνης και μου λέει η κοπέλα, okay, μου το είπε σαν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί εκείνη στο μυαλό της το έχει ως ότι όποια γεννάει θυλάζει, ενώ δεν ισχύει αυτό. Και μου λέει να ξέρεις ότι έχουμε και πάρα πολύ ωραία σουτιέν θυλασμού, όταν θα έρθει η ώρα, άρχισε εκεί να μου λέει και της λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω, επειδή εγώ δεν θα θυλάσω, δεν θα μου χρειαστούν, δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της. Παιδιά, ήταν σαν να της είπα ότι έχω κάτι κολλητικό και ότι θα την κολλήσω. Έπαθε σοκ η γυναίκα, μην το πίστευε αυτό που της έλεγα. Βέβαια, δεν κάθισα να της εξηγήσω τον λόγο, γιατί ούτε την αφορά, ούτε υπήρχε λόγος να καθίσω να της εξηγήσω. Αλλά γενικότερα η κοπέλα που μου το είπε αυτό είχε δίκιο ότι όντως υπάρχουν περίεργα σχόλια από φίλες και δηλαδή αν κάποια κοπέλα έχει καταφέρει να θυλάσει, μπορεί να σε πιέσει σε πάρα πολύ άσχημο βαθμό να προσπαθήσεις και εσύ το θυλασμό ή οτιδήποτε. Κάτι το οποίο θεωρώ άσχημο, γιατί νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Σας το είχα πει και στο Instagram σε κάποιες ιστορίες, δεν με ακολουθείτε βέβαια όλες στο Instagram, αλλά θεωρώ ότι το πιο σωστό είναι αυτό. Να μην σχολιάζουμε κανέναν αρνητικά και να αφήσουμε τον καθένα να επιλέξει αυτό που θέλει. Επίσης, έλαβα άλλο ένα. Τι είναι που λέτε μου. Επίσης, έλαβα άλλο ένα μήνυμα, το οποίο είναι στην απέναντι μεριά της όφης, παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου στέλνει μια κοπέλα μήνυμα και μου λέει είδα ότι δεν θυλάζεις κι αυτά, δεν ήρθα να σε κατηγορήσω, μου λέει απλά θέλω να σου πω τη δικιά μου εμπειρία ότι θυλάζω και προσπαθώ να κόψω τον θυλασμό και δεν μπορώ. Το παιδί μου έχει φτάσει 3 χρονών και η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θέλω να κόψω το μητρικό γάλα στο παιδί, αλλά ούτε το παιδί μπορεί να το κάνει. Έχω προσπαθήσει, μου λέει, να δώσω μπιμπερό και ξένο γάλα και αυτά, αλλά το παιδί δεν θέλει. Και μου λέει εννοείται. Όποιος με βλέπει να θυλάζω, ενώ το παιδί είναι 3 χρονών και μιλάει και περπατάει και όλα, εννοείται μου λέει δέχομαι απειρό ρατσισμό πάνω στο θέμα. Και εδώ είναι που έρχεσαι και λες, ρε παιδάκι μου, τι γίνεται. Κατηγορούμε η μία γυναίκα την άλλη επειδή δεν θυλάζει. Κατηγορούμε μία γυναίκα την άλλη επειδή θυλάζει πολύ.
κατηγορούμε μία γυναίκα την άλλη επειδή φύλασε, ξέρω εγώ, μόνο 3 μήνες. Εγώ θεωρώ ότι κάθε γυναίκα έχει στο μυαλό της το πόσους μήνες θα θυλάσει. Ας πούμε, εγώ μπορώ στο μυαλό μου να είχα σωστό ότι θα θύλαζα 9 μήνες, γιατί αυτό θεωρώ σωστό. Η άλλη μπορεί για 40 μέρες, η άλλη μπορεί για μέχρι το παιδί θα πάει φαντάρος. Τι να σας πω, δεν ξέρω, ο καθένας θεωρώ ότι έχει στο μυαλό του το τι είναι σωστό και τι όχι και αναλόγως πράττει. Και εδώ είναι που έρχεσαι και λες, άντε βγάλε άκρη. Δηλαδή θα κατηγορήσουμε και αυτήν που θα θυλάσει λίγο και θα κατηγορήσουμε και αυτήν που θυλάζει πολύ, θα κατηγορήσουμε και αυτήν που δεν θα θυλάσει. Τι γίνεται, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εμένα η γνώμη μου, θα σας την ξαναπώ, το ξέρω μπορεί να σας κούρασα, είναι ότι κάθε μία πρέπει να κάνει αυτό που θεωρεί αυτή σωστό για το παιδάκι της. Αυτό όμως που έχω καταλάβει από όλους αυτούς τους μήνες που μιλάω με πάρα πολλές από εσάς, που είστε γκύουλες ή που έχετε γεννήσει και αυτά, είναι ότι η ερώτηση περί θυλασμού ενοχλεί τις περισσότερες γυναίκες. Οπότε είμαι εδώ για να σας πω ότι καλό είναι, βρε παιδιά, να μην γίνεται. Αφού βλέπουμε ότι πειράζει πάρα πολλές γυναίκες. Δηλαδή, νομίζω πως όλοι λίγο πολύ το ξέρετε αυτό, όλοι λίγο πολύ θα. Σίγουρα όλοι μας λίγο πολύ μπορεί να το έχουμε ρωτήσει, μπορεί να έχουμε πει σε κάποιον άνθρωπο κάτι που δεν πρέπει, να τον έχει πληγώσει ή οτιδήποτε. Να και εγώ προχθές, ας πούμε, μιλούσα με μια φίλη μου και μου έκανε ένα πολύ περίεργο σχολιασμό για το ότι εκείνη θυλάζει και εγώ δίνω φόρμουλα στο παιδί μου, αλλά οκ, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Δεν τα βάψα μαύρα επειδή μου έκανε αυτό το σχόλιο. Μου φάνηκε περίεργο που μου έκανε αυτό το σχόλιο, γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, έχουμε συζητήσει, ξέρει για ποιο λόγο δεν θυλάζω, για ποιο λόγο να μου πει να σχολιάσει κάτι τέτοιο. Αλλά ειλικρινά δεν με επηρέαξε καθόλου, γιατί εγώ από τη μεριά μου, σαν Μαρινέλη που δεν θυλάζω, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το παιδί μου. Έχω επιλέξει, δηλαδή, θα μου πεις τι καλύτερο κάνεις. Εγώ, ας πούμε, που θυλάζω, δίνω το μητρικό γάλα, άρα είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω για το παιδί μου. Εγώ όμως από τη μεριά μου θα πάρω την καλύτερη σκόνη που υπάρχει για να δώσω στο παιδί μου και ανάλογα τι του κάθεται. Και θα του πάρω και το καλύτερο μπουκάλι για να το βοηθήσει με τους σχολικούς, ας πούμε. Αυτό μπορώ εγώ να κάνω, αυτό κάνω. Οπότε αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η εμπειρία μου με το θυλασμό. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, δεν θέλω να βγει μεγάλο το βίντεο και να μην το δείτε. Θέλω να το δουν περισσότερες γυναίκες αυτό για να. Λίγο μπας και αρχίσουμε να βοηθάμε η μία γυναίκα την άλλη σε κάθε της επιλογή και όχι να την κατακρίνουμε και όχι να της κάνουμε επίθεση ούτε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, καλό είναι όταν η φίλη σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θύλασε και εσύ έχεις θυλάσει, καλό είναι να την βοηθήσεις ψυχολογικά και να της πεις και τα θετικά του να μην θυλάσεις, γιατί υπάρχουν και κάποια θετικά στο να μην θυλάσεις. Κάποια τα ψέματα μπορεί να σας φάνει περίεργο, μπορεί κάποιες να εκνευριστείτε τώρα με αυτό που λέω, αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλές που μου λέτε ότι μου έχει κόψει το ένα ο παιδίατρος, μου έχει κόψει το άλλο, τρέφομαι με πάρα πολύ λίγα πράγματα, ξενυχτάω πάρα πολύ, θυλάζω το παιδί μου κάθε μία ώρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Μου έχουν στείλει πάρα πολλές κοπέλες που μου λένε, είσαι τυχερή που δεν θυλάζεις και ξέρεις ότι το παιδί σου τρώει. Εγώ δεν ξέρω αν το παιδί μου τρώει και δυσκολεύομαι και ξυπνάω κάθε μία ώρα. Δεν θεωρώ καμία πλευρά τυχερή ή άτυχη. Είμαστε τυχερές όλες που έχουμε τα παιδάκια μας, που μεγαλώνουν σωστά, είναι υγιέστατα και είτε δίνεις φόρμουλα, είτε δίνεις από το στήθος, είσαι το ίδιο μαμά. Σας το λέει αυτό μία κοπέλα η οποία πέρασε κάποιες μέρες στην μονάδα εντατικής νεογνών, γιατί το μωράκι μου, όσες δεν έχετε Instagram, δυστυχώς έπρεπε να μπει στην μονάδα εντατικής. Είδα παιδάκια να τρώνε με ωρό. Αχ, συγκινήθηκα πάρα πολύ που θυμήθηκα τις μέρες στη ΜΕΝ, γιατί είναι ότι πιο δύσκολο έχω περάσει στη ζωή μου, ειλικρινά σας μιλάω. Ίσως σας μιλήσω για αυτό το θέμα όταν αποφασίσω να κάνω το βίντεο περί γένας, αν το κάνω ποτέ. Πάντως αυτό, παιδιά, σημασία έχει το ότι ένα παιδάκι είναι υγιέστατο και μπορεί να φάει είτε με το σωληνάκι, είτε με το μπουκάλι, είτε με το στήθος. Δεν πρέπει να κρίνουμε καμία γυναίκα, δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο για τις επιλογές του. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και τις δικές σας απόψεις από κάτω στα σχόλια. Το μόνο που θα ήθελα θα ήταν να γίνουν λίγο πιο κομψά, γιατί υπάρχουν πολλές κοπέλες οι οποίες είναι έγκυες ή τώρα θα γεννήσουν και μπαίνουν να διαβάζουν τα μηνύματα και δεν χρειάζεται να τις επηρεάσουμε αρνητικά. Να είναι όμορφα, κομψά, η γνώμη σας, τεκμηριωμένη και όλα αυτά. Αυτά σας αφήνω τώρα γιατί θυμήθηκα τη μέρα και έχω στεναχωρηθεί. Αλλά μην με ξεχάσετε και δεν με ακολουθήσετε στο Instagram, θα σας το γράψω κάπου εδώ. Γιατί εκεί πέρα στις ιστορίες λέμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Οπότε όποια έχει Instagram θα είναι πάρα πολύ ωραίο και καλό να με ακολουθήσει. Θα σας δω πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Σας αφήνω τώρα, γιατί πλησιάζει η ώρα σιγά σιγά που πρέπει το νινάκι μου να φάει. Πρέπει να πάω να το ετοιμάσω το γαλατάκι του.
Και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο, που πάλι θέλω από κάτω να μου γράψετε τι βιντεάκι θέλετε να είναι, αλλά μην μου πείτε για το δωμάτιο του Μπέμπι, γιατί ακόμα είναι κάποιες πινελιές τις οποίες δεν τις έχω ετοιμάσει. Και επειδή τώρα με το μωρό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγω, να βγω έξω να ψωνίσω αυτά τα πράγματα που θέλω, θα γίνουν σιγά σιγά, αλλά το έχω στο πρόγραμμα. Με το που είναι όλα έτοιμα, το βίντεο θα ανέβει. Σας φιλώ γλυκά, γεια σας!